Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καλαμάτου, τον κύριο Νίκο Βασακίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καλόπλη, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να πούμε ότι έγινε μια έρευνα από το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών σε συνεργασία με το ΛΙΑΜΕΠ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αυτή κατέγραψε τα δεδομένα ψηφιοποίησης των υπηρεσιών στον χώρο της αυτοδιοίκησης στους Δήμους. Μόλις το 6% από τους 332 Δήμους της χώρας παρέχουν λοιπόν στους πολίτες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Και είναι σημαντικό ότι ο Δήμος Καλαμάτας είναι πολύ ψηλά στη συγκεκριμένη λίστα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 7ο σε ολόκληρη την επικράτεια. Και αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερα θετικό, κύριε Μπασακίδη. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό, το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής είναι η επιβράβευση της προσπάθειας που γίνεται στο Δήμο Καλαμάτας από το 2007. Από τότε η πολιτική βούληση ήταν ο Δήμος να μετατραπεί σε ψηφιακό και η πόλη σε έξυπνη πόλη. Από τότε λοιπόν εμείς ξεκινήσαμε να παρέχουμε υπηρεσίες ψηφιακές προς τους πολίτες κατόπιν αλληλεπίδρασης, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, όχι υπηρεσίες ενημέρωσης, αλλά υπηρεσίες που σχετίζονται με τη λήψη κυρίως πιστοποιητικών. Σήμερα όλη αυτή η υποδομή και η προσπάθεια η οποία είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της πανδημίας πάλι μας επιβράβευσε και μας έδωσε την δυνατότητα να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας, αλλά και τις επιχειρήσεις εξ αποστάσεως. Θυμάστε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα μετακίνησης στα χρόνια ιδίως στην πρώτη περίοδο της πανδημίας. Αυτό μας έδωσε δυνατότητα λοιπόν να δίνουμε πιστοποιητικά σε όλους, να μπορούν σήμερα να πληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις στο Δήμο, να ενημερώνονται για το ιστορικό των κινήσεων των πληρωμών στο Δήμο, να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τα αιτήματα της καθημερινότητας, να συμμετέχουν στις ανοιχτές διαβουλεύσεις που κάνει σήμερα ο Δήμος και όλα αυτά μας κατατάσσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, δεν σταματάμε εδώ, διότι η αξιολόγηση είναι διαρκής. Και σας πληροφορώ ότι τον τελευταίο καιρό, επειδή ο ψηφιακός μετασχηματισμός και των πόλεων είναι στις κύριες και βασικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρισκόμαστε σε μια διαρκή αξιολόγηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδέχεται μέχρι τέλος Νοεμβρίου να είμαστε στη λίστα των 100 πιο έξυπνων πόλεων της Ευρώπης. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μας δίνει μεν χαρά, αλλά ταυτόχρονα και την όχι εφησυχασμό και την ανησυχία για να συνεχίσουμε στα επόμενα βήματα. Τα επόμενα βήματα, τα οποία σημαίνει ότι με τους δικούς μας ανθρώπους που είναι πάρα πολύ αξιόλογοι, τόσο στο Δήμο, το προσωπικό του Δήμου και το Τμήματος Πληροφορικής, αλλά και οι επιστήμονες της πόλης, οι οποίοι έδειξαν την διάθεσή τους και την πρόθεσή τους σε όλη την μακρά διαβούλευση που είχε γίνει για να ενταχθούμε στο δίκτυο των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Όλοι αυτοί λοιπόν θα μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτό τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Καλαμάτας προς το καλύτερο. Αυτό είναι το βασικό, θα λέει κανείς, γιατί θέλουμε και τον Δήμο να είναι κοντά στους πολίτες και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητά τους, χωρίς πολλή γραφειοκρατία. Ακριβώς. Αυτό είναι εκείνο που, επειδή οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται διαρκώς, εμείς είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή. Είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή, ενσωματώνουμε κάθε καινούργια τεχνολογία που βγαίνει και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο που το παρατηρητήριο με έναν τρόπο αντικειμενικό, διότι έκανε την μελέτη από μόνο του, δεν συμμετείχαμε σε καμία διαγωνιστική διαδικασία, το τονίζω αυτό, μας κατέταξε τόσο υψηλά. Επιτρέψουμε να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, γιατί είδαμε σήμερα ότι όλη η υπόθεση, ναι, γιατί είδαμε και τις όμορφες εικόνες από την Καλαμάτα, η όλη υπόθεση είχε να κάνει και με μια παρουσίαση για το master plan. Και όταν ακούμε master plan, πάει το μυαλό μας στο λιμάνι. Δεν είχε να κάνει με το λιμάνι, είχε να κάνει προφανώς με την διάσταση του αστικού ιστού της Καλαμάτας. Να δώσουμε και μια αναφορά γι' αυτό. Ναι. Όχι, δεν αναφέρεται το master plan στο λιμάνι. Αναφέρεται στην στρατηγική την οποία έχει ξεκινήσει και έχει συντάξει η πόλη για την αναβάθμιση του αστικού χώρου. Μια στρατηγική η οποία είναι ο οδηγός χρηματοδότησης των παρεμβάσεων για τα επόμενα χρόνια. Είναι μια στρατηγική ρεαλιστική η οποία ταυτίζεται με όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν ανακοινωθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από το ΕΣΠΑ. Προσανατολίζεται
στα πεδία χρηματοδότησης που περιλαμβάνονται στους άξονες του ΕΣΠΑ, αλλά και στις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου βέβαια κυρίαρχο ρόλο και λόγο σε αυτή τη στρατηγική παίζει και η δική μας η παρουσία στο δίκτυο των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Οι δράσεις για την κλιματική ουδετερότητα καταλαβαίνετε ότι έχουν τον πρώτο λόγο στην υλοποίηση έργων μετάβασης της πόλης προς αυτό το στόχο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη παρέμβαση. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες πολλά περισσότερα.